με ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού να έρχεται αύριο και με διοικητικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια θα απογειωθούμε για το ταξίδι μας στο διεθνές ποδόσφαιρο με άφθονο θέαμα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μετά κλασικές ενότητες εκπομπής και θα κλείσουμε με ωραία και διαφορετικά θέματα. Θα αρχίσουμε λοιπόν σήμερα με την ΑΕΚ. Στο δικέφαλο, σε αυτό το ξεκίνημα τη σεζόν, όλα πάνε δεξιά. Μετά τον αναμενόμενο αποκλεισμό από την CSKA Μόσχα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ήρθε η εμφατική πρόκριση επί της Breeze και η συμμετοχή στους ομίλους του Europa League, στους ομίλους που η ΑΕΚ άρχισε με νίκη εκτός έδρας επί της ΡΙΕΚΑ με 2-1. Ταυτόχρονα, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία τη Super League μετά από 10 χρόνια και με το ηθικό στα ύψη ετοιμάζεται για το πρώτο ντέρμπι τη σεζόν αύριο με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 40.000 φίλοι της Ένωσης. Ένα παιχνίδι πέμπτης αγωνιστικής δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί κομβικό για την εξέλιξη ενός πρωταθλήματος. Την Κυριακή όμως η ΑΕΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία όχι μόνο να κάνει ένα σημαντικό βαθμολογικό άλμα, αλλά κυρίως να βάλει δύσκολα στο μεγάλο τους αντίπαλο. Οι κυτρινόμαυροι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση αγωνιστικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά και ενδεχόμενη επικράτηση κόντρα στον Ολυμπιακό αναμένεται να εκτοξεύσει την ψυχολογία ομάδας και κόσμου στα ουράνια. Στο μυαλό του Μανόλο Χιμένεθ εμφανίζεται για πρώτη φορά η σκέψη να ξεκινήσει μαζί τους Λιβάγια και Αραούχο, αν και τα πολλά συνεχόμενα παιχνίδια ενδεχομένως οδηγήσουν στη χρησιμοποίηση μόνο του ενός εκ των δύο. Και mejor puedan empezar y tres cambios que puedan terminar el partido. Είναι μια πιθανότητα το να μπορέσουν να ξεκινήσουν μαζί, όπως είναι η ίδια πιθανότητα για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ να μπορέσει να συμμετέχει και να βοηθήσει σε αυτό που θέλουμε. Ο Ισπανός τεχνικός δύσκολα θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Έλντερ Λόπες και έτσι πιθανότατα ο Μπακάκης θα μετακομίσει στα αριστερά της άμυνας, με τον Γκάλο να επιστρέφει ως βασικό στα δεξιά. Seguir en esa posición, cosa que habrá que trabajar muy duro si queremos mantenerla. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Εδώ σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να. Το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δυνατό, θα είναι δύσκολο. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε. Θα trabajar. Buena sintonía en la psicología. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι μία νίκη είναι το καλύτερο αναλυτικό για να μπορέσει να συνεχίζεις και να έχεις καλό συντονισμό στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ένα από τα most important pick to the Canadian Guard. Είναι ένα παιχνίδι που όλοι οι ποδοσφαιριστές περιμένουν, από τα σημαντικότερα παιχνίδια της σεζόν. Επίσης, όλος ο κόσμος το περιμένει για να μπορέσει να το γιορτάσει. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μία μεγάλη ευκαιρία να μπορέσουμε να φύγουμε με μία νίκη. Τα χρόνια που είμαι εγώ εδώ, η ΑΕΚ εντός έδρας πάντα ήταν ανώτερη. Porque que está frente tiene más tranquilidad para los jugadores. Είναι το ίδιο για μας, είτε είμαστε πίσω είτε είμαστε μπροστά από τον Ολυμπιακό. Φυσικά όταν μπορέσεις να πάρεις μια απόσταση, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι, γιατί μπορεί να σου δώσει μια ηρεμία άμα είσαι στην κορυφή. Αλλά σε καμία περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Το Ολυμπιακό Στάδιο αναμένεται να φορέσει για μία ακόμα φορά τα γιορτινά του για να υποδεχθεί περισσότερους από 40.000 οπαδούς της Ένωσης. Η ατμόσφαιρα αναμένεται καυτή, όπως αρμόζει δηλαδή και σε ένα τόσο σπουδαίο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μετά από μια δύσκολη προηγούμενη εβδομάδα με αρνητικά αποτελέσματα σε Champions League και Super League, την Τρίτη που μας πέρασε κέρδισε με 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε αυτό το μάτς χρησιμοποιήθηκαν από την αρχή και έδωσαν λύση ο Νιγηριανός επιθετικός Εμενίκε που πέτυχε 2 γκολ και ο Παναγιώτης Ταχτσίδης, αμφότεροι βρίσκονται στα πλάνα του Μπέσνικ Χάση για το αυριανό ντέρμπι. Διαιτητής ορίστηκε ο διεθνής ρέφερι Τάσος Σιδηρόπουλος και ο Ολυμπιακός με επιστολή του στην ΕΠΟ, την οποία κοινοποίησε σε FIFA και UEFA, ζήτησε την παρουσία του Μέλο Περέιρα στο ΟΑΚΑ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής δεν θα δώσει το παρόν, καθώς έχει εμπιστοσύνη τόσο στη διαιτητική ομάδα όσο και στους παρατηρητές διαιτησίας. Δεν έχει την έγκλη που συνοδεύει ένα ντέρμπι αιωνίων αντιπάλων, αλλά είναι πάντα μια ειδική αποστολή για τον Ολυμπιακό.
Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής κρύβει κάτι παραπάνω από τους 3 βαθμούς της νίκης και οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται το γνωρίζουν πολύ καλά. Μετά από 2 συνεχόμενες ισοπαλίες με Ξάνθη και Αστέρα Τρίπολης, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να προσπεράσουν τον αυριανό τους αντίπαλο. Εμείς αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε στο ντέρμπι όσο πιο καλά προετοιμασμένοι γίνεται. Προετοιμάζουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιχνίδι αυτό, γιατί θέλουμε να επιστρέψουμε στο πρωτάθλημα. Είχαμε τα πάντα και καταφέραμε μόνοι μας να βγούμε από την πρώτη θέση και τώρα το βλέπουμε σαν την ευκαιρία σε αυτό το παιχνίδι να επιστρέψουμε στο πρωτάθλημα. Στην αναμέτρηση με τον Αστέρα για το κύπελλο Ελλάδος, ο Μπέζινγκ Χάση έδωσε φανέλα βασικούς επέκτες που δεν είχαν μέχρι τώρα χρόνο συμμετοχής. Η απόδοσή τους υπενθύμησε στον προπονητή των Ερυθρόλευκων ότι μπορεί να υπολογίζει σε αυτούς την προσπάθεια που κάνουν οι Πειραιώτες για να πετύχουν το στόχο τους. Δεν νομίζω πως η ομάδα μπορεί να χάσει την αυτοπεποίθηση της τόσο γρήγορα, γιατί είναι μια ομάδα η οποία κατάφερε να προκριθεί στους ομίλους του Champions League και αυτό σημαίνει πολλά. Όλοι γνωρίζουμε όμως αυτή τη στιγμή τη σημασία που έχει αυτό το παιχνίδι, είμαστε πανέτοιμοι. Είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα κάποιους παίχτες να έχουν πολύ καλή απόδοση. Αυτό αυξάνει το συναγωνισμό ανάμεσα στους παίχτες μας. Όλοι θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτό το ντέρμπι και αυτό είναι καλό για την ομάδα μας. Ο Ούρος Τζούρτζεβιτς ξέρει πολύ καλά τη σημασία ενός ντέρμπι, καθώς έχει γράψει τη δική του ιστορία στις αναμετρήσεις της Παρτίζαν με τον Ερυθρό Αστέρα. Το βράδυ της Κυριακής αναμένεται να πάρει το βάπτισμα του πυρός σε ελληνικό ντέρμπι και εμφανίζεται αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα. I think we have a better team and we will show our all the best on the Sunday. Δεν γνωρίζει πολλά πράγματα γύρω από το ντέρμπι, γιατί είναι το πρώτο του ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρει όμως πως θα είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο. Μια μεγάλη δυσκολία είναι το ότι εκείνοι έχουν το πλεονέκτημα το βαθμολογικό, έχουν 2 βαθμούς περισσότερους από εμάς. Όμως πιστεύει πως εμείς έχουμε καλύτερη ομάδα και θα πρέπει να το δείξουμε αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μπέζινγκ Χάση δεν μπορεί να υπολογίσει τον τραυματία Θανάση Ανδρούτσο, ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό. Στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών προχώρησε σε πολλές δοκιμές και είναι πιθανό να δούμε τον Οτζίζα σε ρόλο οργανωμένο.